Ως προς την αξιολόγηση, που είναι και το καυτό ζήτημα και το πιο επίκαιρο, κυρία Σβίγκου, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου θα έρθει και θα παρέλθει χωρίς καμία συμφωνία. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευχή του κυρίου Μητσοτάκη και ο οποίος είναι πιστός στην στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που είναι η επένδυση στη καταστροφολογία και, και στην προσευχή για κάθε αποτυχία της κυβέρνησης. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη συνολικά είναι ένα απίστευτο κρεσέντο και νεοφιλελευθερισμού και λαϊκισμού και κινδυνολογίας. Τον είδαμε να έχει το θράσος να αποκαλεί ιδεολειψία τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία τους, να αποκαλεί ιδεολειψία που καθυστερεί την αξιολόγηση της συλλογικής συμβάσης εργασίας και απορώ με τι θράσος έχει να το λέει αυτό και να το λέει αυτό στους χιλιάδες, μπροστά σε χιλιάδες εργαζόμενους και των τηλεοπτικών σταθμών και των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων οι οποίοι θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν οι εργαζόμενοι τους από τις ομαδικές απολύσεις. Τον είδαμε να αποκαλεί προπέτασμα καπνού την μάχη που δίνουμε για το χρέος, την εθνική μάχη για το χρέος, την οποία και ο κ. Μημαράκης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή αναφέρθηκε και θέλω να τοποθετηθείτε συνολικά σε αυτό, είπε ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση για το χρέος. Αλλά είναι προπέτασμα καπνού. Αλλά είναι προπέτασμα καπνού από την πλευρά της κυβέρνησης μόνο η διευθέτηση του χρέους. Είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και από μεταρρυθμίσεις για να βγει η χώρα από την κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν το μόνο που κάνει σε καθημερινή βάση είναι να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και για το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, να έχετε την αποτυχία και να μην υπάρξει στις 5 Δεκεμβρίου λύση, το μόνο που κάνει είναι να ταυτίζεται με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών. Αντί να ταυτίζεται με τα εθνικά συμφέροντα, όχι με τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία η υπεράσπιση τους περνάει και από την προστασία των εργαζομένων και από την εθνική μάχη για το χρέος, βλέπουμε για μια ακόμα φορά να παίζει το ρόλο του λαγού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θεωρώντας ότι έτσι θα αποκομίσει κάποια μικροπολιτικά ωφέλη. Η ακύρωση αυτή της, επειδή αφορά στην αξιολόγηση και στο ελληνικό πρόγραμμα ευρύτερα, η ακύρωση, η διάψευση τουλάχιστον από το Υπουργείο Οικονομικών, για να το μεταφέρω ακριβώς, ότι δεν θα γίνει δηλαδή η συνάντηση της Παρασκευής, είναι μια εξέλιξη αρνητική, είναι μια εξέλιξη που είναι εντάξει, δεν αλλάζει και κάτι στη σκακέρα των παικτών γύρω από το ελληνικό πρόγραμμα, πώς την αξιολογείτε εν πάση περιπτώσει? Μέχρι τις 5 Δεκέμβρη καταλαβαίνω ότι θα γίνουν πολλές επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και θα γίνουν πολλές προσπάθειες ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για το χρέος και για τη ρύθμισή του. Να θυμίσω ότι οι δηλώσεις όλων των Ευρωπαίων αξιωματούχων και του Μοσκοβισί και του Ντάισεπλουμ αλλά και η απόφαση του τελευταίου Eurogroup μιλούν για λήψη βαχυπρόθεσμων μέτρων στο επόμενο Eurogroup του Δεκεμβρίου, καθώς και για συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων μέτρων. Και όπως επανέλαβα και πριν, το θεωρούμε μια εθνική μάχη και σε αυτό πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Είδαμε τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να απομονώσουν τέτοιες θέσεις οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να χαϊδεύουν τα αυτιά κάποιων ακραίων κύκλων των δανειστών. Τελευταία ερώτηση, και επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις Ερντογάν, είδαμε τα πολύ ενδιαφέροντα που δήλωσε ο Έντι Ράμα στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γενικότερα στη διεθνή κινητικότητα και σας κατηγόρησε ότι δεν έχετε στρατηγική για τα εθνικά ζητήματα. Μια εικόνα απομόνωσης, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για την επίσκεψη του Ομπάμα και τα πολλαπλά ωφέλη που έχει αυτό για τη διεθνή θέση της χώρας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας εξασκείται με νυφαλαιότητα, με ψυχραιμία και με υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, πράγματα δηλαδή για τα οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει λίγα να πει. Επανέφερε επίσης, και να κλείσουμε με αυτό, το αίτημα για εκλογές. Εντάξει. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Νομίζω ότι θα βαρεθούμε να τον ακούμε και ο ίδιος όσο τουλάχιστον παραμένει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα βαρεθεί να το λέει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σβίγκου, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς.